Δυσίωνο διαγράφεται το μέλλον για τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που απόλεσαν σημαντικό αριθμό εισακτέων κατά την φετινή χρονιά εξαιτία τη ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ο προβληματισμό που υπάρχει μετά την ανακοίνωση των φετινών βάσεων είναι έντονο καθώς καταγράφονται 966 θέσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δηλαδή το 27% να παραμένουν κενές. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν ορισμένα από τα παλιά και καθιερωμένα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτι που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην απόφασή τους να ανεβάσουν φέτος τους συντελεστές της ελάχιστη βάσης εισαγωγής, όπως είναι το φυσικό, το μαθηματικό, αλλά και το τμήμα μηχανικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορική. Το θέμα απασχόλησε την τελευταία συνεδρίαση τη Συγκλήτου με τα ίδια τα τμήματα να καλούνται πλέον να επανε... Να εξετάσουν την στάση του, καθώ αν συνεχίσουν στην λογική των υψηλών συντελεστών, θεωρώντα ότι έτσι θα διασφαλίσουν το κύρος του τμήματο, τότε κίνδυνο να υπάρξει και του χρόνου μικρό αριθμό εισακταίων θα θέσει το μέλλον του σε κίνδυνο. Ήδη μάλιστα, τα τμήματα έχουν αρχίσει να συζητούν το θέμα, ώστε στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να επανέλθει με μια καλύτερη πρόταση που θα διασφαλίζει τα τμήματα αυτά ώστε να έχουν ικανό αριθμό εισακταίων. Και αυτό γιατί αν υπάρξει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μικρό αριθμό. Ενεργοποιείται αυτόματα η εισήγηση τη ΕΘΕ για κατάργηση, συνένωση ή απορρόφηση από άλλο τμήμα όπω προβλέπει το τελευταίο νομοσχέδιο. Κάτι που επεσήμανε ο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου Τριαντάφιλο Αλμπάνη, μιλώντα το βράδυ τη Δευτέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρο στη Βιέννα. Είχαμε μία αρνητική εξέλιξη. Ενώ την πρώτη χρονιά ουσιαστικά οι κενέ θέσει του Πανεπιστημίου Ιωαννίνο ήταν τη τάξη του 9-11%. Κάπου εκεί κοιμάθηκε, με περίπου 450 κενέ θέσει. Φέτος ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε και είχαμε 966 θέσεις κενές από τα τμήματα. Ουσιαστικά είναι το 27% των διαθέσιμων θέσεων του Πανεπιστήμιου μήναν κενές. Mm -hmm. Αυτό είναι μια αλληλιντική εξέλιξη, η οποία σε, στα περισσότερα πανεπιστήμια, εκτός από το Εθνικό Καποδιστριακό και το Αριστοτέλειο, την προηγούμενη χρονιά, επίσης, είχαν κινηθεί τα περισσότερα μεγάλα περιφερειακά πανεπιστήμια εκεί. Αυτό συνέβη διότι μετά την πρώτη εφαρμογή, στην οποία η Σύγκριτο αποφάσισε να μην βάλει συντελεστή στη βάση, στην ελάχιστη βάση εισαγωγή, να μην ορίσει συντελεστή, ε, το Υπουργείο όρισε μόνο του, έβαλε τον ελάχιστο που μπορούσε, θα μπορούσε να αφήσει το 1, έβαλε το 08. Ε, τα περισσο... Ορισμένα τμήματα αντιδράσαν και θα μπορούσα να πω το τμήμα Φυσική, το τμήμα Μηχανικών, ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το τμήμα Μαθηματικών ζήτησαν να ανεβάσουν το συντελεστή. Την προηγούμενη χρονιά, τέτοιε μέρε, έγινε μια συζήτηση αρκετά δύσκολη στη και Η απόφαση ήταν να σεβαστούμε την, την πρόταση των τμήματων, η οποία όμω οδήγησε σε μειωμένο αριθμό φοιτητών για τα τρία τμήματα αυτά. Ιδιαίτερα το τμήμα μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και με τη ζήτηση των φοιτητών που έχει, δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm -hmm. ε, ε, υπάρχει προβληματισμό, τουλάχιστον στου προέδρου οι οποίοι συμμετέχουν των τμήματων αυτών, καθώ και άλλων τμήματων αλλά κυρίως αυτά τα τμήματα. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Νομίζω ότι το τμήμα φιλοσοφίας σήμερα συζήτησε το θέμα. Το τμήμα φυσικής, μαθηματικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών θα συζητήσουν το θέμα μέσα στο Σεπτέμβριο και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε με μια καλύτερη πρόταση η οποία θα επιτρέψει στα τμήματα αυτά να έχουν ένα ικανό αριθμό. Έχω επισημάνει στους συναδέλφους και είναι γνωστό ότι η δεύτερη χρονιά, μια δεύτερη χρονιά, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει τώρα, μειωμένο αριθμός φοιτητών σημαίνει ότι το τμήμα, το μέλλον του τμήματος, δεν είναι βέβαιο, διότι προβλέπεται από τον νόμο είτε κατάργηση του τμήματος, είτε συνένωση του τμήματος, είτε απορρόφηση του τμήματο από άλλο τμήμα. Από μία χρονιά και μόνο, κύριε Αλμπάνη, Από δύο χρονιά. Είναι μία. Αν επαναληφθεί το φαινόμενο mm -hmm. και δεύτερη χρονιά, ενεργοποιείται αυτόματα η εισήγηση τη ΕΘΑΕ, διότι η ΕΘΑΕ είναι ο σύμβουλο mm -hmm. και αυτό προβλέπεται αναλυτικά από τον νόμο και φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, η εισήγηση του κυρίου Αλμπάνη προ τα τμήματα είναι να αναθεωρήσουν την θέση του και να καταλήξουν σε έναν συντελεστή ασφαλεία, επισημαίνοντα ότι η διάθεση από την οποία διακατέχονται κάποια τμήματα να πάρουν του καλύτερου υποψηφίου φοιτητέ με υψηλό συντελεστή ΕΒΕ δεν διασφαλίζεται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, φέρνει όπω είπε και αποδείχθηκε στην πράξη τα αντίθετα αποτελέσματα και με κοινωνικό αντίκτυπο, αφήνοντα εκτό των σχολών του Πανεπιστημίου Ιανίνων παιδιά από την πόλη των Ιανίνων και ολόκληρη την Ήπειρο που τελικά στα ίδια τμήματα άλλων πόλεων. Αριθμό που σύμφωνα με τι προσωπικέ εκτιμήσει του κυρίου Αλμπάνη αφορά περί του 250 με 300 φοιτητέ από του 966 που απόλυσε φέτο το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τη Υπήρου. Μια επισήμανση δική μου προ τα τμήματα αυτά να αναθεωρήσουν ε, ή να επαναξετάσουν καλύτερα τη θέση του και να βρουν ένα συντελεστή ο οποίο είναι σημαντικό. Προσέξτε κάτι. Διακατέχονται ορισμένοι συνάδελφοι ε, από, τη ε, από τη λογική ή από την ε, διάθεση να δείξουν ότι το τμήμα τους θέλει να πάρει τους καλύτερους φοιτητές. Mm -hmm. Τους καλύτερους φοιτητές, ε, τους καλύτερους υποψήφιους με, οι οποίοι πήγαν καλά στις Πανελλήνιες και θεωρούν ότι αυτό ανεβάζει το πρεστή. Δεν ανεβάζει τη βάση, διότι όταν δεν έχουμε τους ίδιους συντελεστέ όλα τα τμήματα για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την επλεξιμότητα ε, των φοιτητών και καθένα ανεβάζει τότε καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων με διαφορετικό τρόπο και η βάση στην οποία διαμορφώνεται είναι μια επιθυμία. Mm -hmm. Ποια επίπτωση υπήρχε και θα έλεγα ότι υπάρχει μια σοβαρή επίπτωση ε, κοινωνική, ότι ένας μεγάλος αριθμός, τουλάχιστον ε, 250 με 300 φοιτητές από τους 966, εκτίμηση δική μου, ε, αλλά το έχω διασταυρώσει αυτό το στοιχείο, παιδιά από τα Γιάννη και από την Ήπειρο, οι οποίοι επιθυμούσαν να περάσουν σε ορισμένα από τα τμήματα που ανέφερα, έχουν περάσει σε, σε ανάλογα τμήματα σε άλλων πόλεων. Και αναφέρουμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο, και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, και στο Πανεπιστήμιο Πολοπονίσου, και στην Κρήτη και στο Δημοκρήτριο. Κάποια εξ αυτών θα επανέλθουν με τι μεταγραφέ. Αλλά εδώ πέρα δημιουργούμε ένα πρόβλημα στην πόλη των Ιωαννίνων, έτσι για αυτό το λόγο mm -hmm. κάποια παιδιά να τα στέλνουμε σε άλλε πόλει. Το έχω επισημάνει αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτή η παράμετρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άρα, είναι μια χρονιά που θα πρέπει να κάνουν πολύ προσεκτικά βήματα τα τμήματα, Σαφώς. κύριε Αλμπάνη, Σαφώς. Έτσι, για την επόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγή που θα ορίσουν. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα η οποία είναι αντικειμενική, ότι κανένα δεν μπορεί να προβλέψει και τη συμπεριφορά και τι επιλογέ που θα κάνουν οι υποψήφοι. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν βάζουμε αυτού του συντελεστέ. Ανάλογη όμω είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Εικόνα, ναι, υπάρχουν πανεπιστήμια η οποία είναι στο 30-37% mm -hmm. των κενών Ε, Πέρυσι ήμασταν ένα από τα τρία πανεπιστήμια μαζί με τα δύο μεγάλα, στη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα, που δεν πήγαμε σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώ φέτο και ε, εμεί βρεθήκαμε σε αυτή τις δυσάρεστη θέση. Με τα τμήματα από την προηγούμενη χρονιά που αντιμετώπιζαν αυτό το κίνδυνο, φέτο πού είμαστε, κύριε Αλμπάνη. Το τμήμα γεωπονική ε, παραμένει στην ίδια κατάσταση. Mm -hmm. Το τμήμα λογιστική χρηματοοικονομική. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, παρόλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και με την τοπική κοινωνία σε σχέση με την απόφαση του τμήματο αλλά και τη του για τη, τη mm. για την μεταφορά του τμήματο στα Γιάννενα. Ε, η σχολή και το τμήμα και ο πρόεδρο κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και είναι η πρώτη φορά που είχαμε φοιτητέ από το Πρέβεζας. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε στο τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι πήγε καλύτερα. Mm -hmm. Ε, διότι αναδείξαμε από αυτή τη συζήτηση και από αυτή την ένταση τα θετικά του τμήματος. Ε, να πω όμως ότι υπάρχει εκκρεμότητα ότι με βάση την περσινή κατάσταση υπάρχει πρόταση της ΕΘΑΕ για τη μεταφορά του τμήματος η οποία είναι σε εκκρεμότητα στο Υπουργείο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει το Υπουργείο.